In Business News. 29 Νοεμβρίου θα κλείσουμε 19 χρόνια. Ναι, είμαστε ένα από τους πρώτους παλιούς καλούς πελάτες, θεωρώ. Αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Το cloud εμένα προσωπικά δεν με φόβιζε. Για να καταλάβετε, όταν ξεκίνησα να πάμε στην PowerSuite για να κάνουμε την αλλαγή, τη μετατροπή από το παλιό στο καινούριο, ο ίδιος ο Γιώργος μας είπε, περιμένετε, θα το κάνουμε σε λίγον καιρό. Γι' αυτό μας κρατάει η PowerSuite κοντά της, γιατί ξέρει καλύτερα από εμάς τι χρειαζόμαστε εμείς. Όχι, γιατί κάθε τι που υπάρχει, όταν υπάρχει επαγγελματισμός, θέληση, είτε καλή τεχνογνωσία από πίσω, λύνεται. Κάποια εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν, αλλά γενικότερα θα τα λύσουμε. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Σήμερα το βράδυ ήρθα πίσω από ταξίδι και χθες στο αεροδρόμιο ήμουν μέσα στο δικό μου σερβερ και έβλεπα τι γινόταν μέσα στην εταιρεία. Με τίποτα δεν πας πίσω. Ο ανθρώπινος παράγοντας με κρατάει στην PowerSoft κυρίως, γιατί γενικά είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας, δεν είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας. Η τεχνολογία ήρθε κοντά μου γιατί έπρεπε να έρθει. Με κρατάει κοντά ο ανθρώπινος παράγοντας. Την συστήνω εβδομαδιαία, δεν θα πω καθημερινά, θα φωνώ υπερβολική, αλλά εβδομαδιαία θα ρωτηθώ για την PowerSoft, γιατί 19 τα χρόνια είναι πάρα πολλά, οι αποδείξεις είναι πάρα πολλές που κόβονται, άρα το λογότυπο της PowerSoft είναι πάνω σε κάθε απόδειξη, έτσι θέλοντας και μη με ρωτάνε. Θέλω να πω ότι γενικά το κομμάτι της τεχνολογίας είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξή του. Καλό είναι να παραμένουμε πιστοί σε εταιρείες, σε λογισμικά, να δίνουμε χρόνο, γιατί η τεχνολογία δεν είναι μόνο τεχνολογία. Πάτε το και πριν, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας κυρίως πίσω από όλο το κομμάτι. Επειδή ο Γιώργος ο Μαλέκος κυρίως αγαπά πάρα πολλά το τον που κάνει, έχει τόσο μεγάλο πάθος και ενθουσιασμό και ενέργεια για τη δουλειά του, τούτον τον κάνει να είναι εδώ που βρίσκεται σήμερα.